Δεν το χωράει ο νους. Υγειονομικός των Σερών καταγγέλει στην κάμερα ότι το τουρκικό προξενείο τους έχει ενημερώσει ότι θα δώσει επίδομα σε όποιους υγειονομικούς βγουν σε αναστολή εργασίας εξαιτίας του συχαμένου ερπετού Μητσοτάκη. Οι υγειονομικοί του νοσοκομείου Σερών διαδήλωσαν την αλληλεγγύη τους στους ανεμβολίας τους, τονίζοντας ότι εκείνο που τους εξόργησε ήταν η υποχρεωτικότητα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Κάλεσμα να μην καταθέσουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τους στη διοίκηση του νοσοκομείου Σερών απίφθηναν σήμερα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης, όπως δήλωσαν προς τους συναδέλφους τους που δεν εμβολιάστηκαν. Οι εμβολιασμένοι να μην καταθέσουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, και αυτοί οι οποίοι νόσησαν και απαλλάσσονται αυτή τη στιγμή από τον εμβολιασμό, και αυτοί να μην δώσουν τα πιστοποιητικά. Ναι, αλλά με αυτή την κίνηση δεν είναι σαν να βοηθούν αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, ενώ οι ίδιοι έχουν εμβολιαστεί? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι η αλληλεγγύη. Με πανό, συνθήματα αλλά και στιγμιαίες εντάσεις, οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Σερών εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, όπως λένε, καθώς σύμφωνα με τον νέο νόμο, αν δεν καταθέσουν πιστοποιητικά εμβολιασμού από 1η Σεπτεμβρίου, μπαίνουν σε αναστολή. Δεν κάνουμε πίσω, ή αυτοί ή εμείς, το κεντρικό τους σύνθημα. Δεν θα κάνουμε πίσω! Δεν θα κάνουμε πίσω! Εγώ μία του μηνός θα βγω σε αναστολή για να στηρίξω τους συναδέλφους μου. Έχετε εμβολιαστεί? Δεν σας ενδιαφέρει, είναι προσωπικό δεδομένο. Εγώ είτε είμαι εμβολιασμένη είτε όχι, θα στηρίξω όλους τους συναδέλφους μου. Οι εργαζόμενοι μετά τη συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο πραγματοποίησαν πορεία προς τα γραφεία της διοίκησης και εξέθεσαν τις αποφάσεις τους στον αναπληρωτή διοικητή κύριο Παναγιώτη Παιγίδη, ο οποίος τους άκουσε και αποχώρησε, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή τους. Απαντήστε! Απαντήστε! Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων, αρκετοί είναι αυτοί που εμβολιάστηκαν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ψαλίδα θα κλείσει. Ωστόσο, τόνισε ότι η υποχρεωτικότητα είναι αυτή που θύμωσε τον κόσμο. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεμβολίαστων σε ποιο τμήμα είναι? Δεν υπάρχει πλέον τμήμα, μεγάλο ή μικρό. Αρκετοί συνάδελφοι εμβολιάστηκαν τις τελευταίες μέρες, θα εμβολιαστούν και μέχρι το τέλος, η ψαλίδα θα κλείσει. Δεν είναι όμως το ζητούμενο αυτό, αν κλείσει η ψαλίδα ή όχι. Είναι ο τρόπος, σας είπα και πριν, αυτή είναι η υποχρεωτικότητα, θύμωσε πάρα πολύ κόσμο που στη διάρκεια θα το έκαναν και εκείνοι. Οι εργαζόμενοι κατηγορούν την κυβέρνηση για τη στάση της παρά το ότι στήριξαν το σύστημα 18 μήνες. Έκανε πολύ καλά και εμείς μπορεί να το κάναμε αν από την πρώτη ώρα, όταν ήρθαν οι ασθενείς και εδώ γινόταν ο τρελός χαμός, είχαμε μάσκες, είχαμε γάντια, είχαμε στολές. Εμείς μπαίναμε με τα ρούχα μας και πηγαίναμε σπίτι μας με τα ρούχα μας. Όποιος τα ξέρει, τα ξέρει. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα εδώ μέσα και αυτό δεν είναι το ευχαριστώ τους. Αυτό είναι, παίρνεις τα μπουγαλάκια σου και φεύγεις. Δεν μπορούν να καλυφθούν αυτά τα κενά με το προσωπικό που έταξαν ότι καθένας που θα αποχωρεί θα γίνεται αντικατάστασή του. Πότε θα γίνει αντικατάσταση? Στις 30 του Οκτώβρη, στις 25 του Οκτώβρη? Εάν εμείς αρχίζουμε και γεμίζουμε από εβδομάδα ασφυκτικά και στις 1 του μηνός λειτουργούν 3 κλινικές COVID και πάνω από 10 άτομα στη ΜΕΘ, τι θα πείτε εκεί? Ότι καλώς έκαναν που βγάζουν το προσωπικό σε αναστολή? Εκεί θα δω τους πολίτες τι θα πούνε. Εάν θέλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση, μπορούσε να δεσμευτεί, ότι εγώ, εάν γίνω κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές του οτιδήποτε, δεσμεύομαι ότι θα αποκαταστήσω την νομιμότητα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Θα φέρω ξανά πίσω όλους που τυχόν θα απολύσει η Νέα Δημοκρατία, θα τους προσμετρήσω το χρόνο αυτόν του off που δεν μετράει συνταξιοδοτικά, αν το τελικά το κάνει. Θα τον προσμετρήσω κανονικά και θα πληρώσω σαν κράτος τις εισφορές του για να το αποκαταστήσω. Όσο δεν το κάνουν αυτό, σημαίνει ότι είναι παλιοκότες λιράτες και αυτοί εκμεταλλεύονται μικροκομματικά
πολιτικά, να βάλουν ένα κομματικό όφελος και να βγάλει η Νέα Δημοκρατία το φίδι από την τρύπα. Κάθομαι στο χώρο για να εξυπηρετώ τους ερέους, ενώ μπορούσα να βγω στη σύνταξη εδώ και ένα χρόνο, διότι δύο χρόνια δεν μπορούν να βρουν πτυχιούχο από λιμαντή Κλειβανέα για να λειτουργήσουν τα χειρουργεία. Αυτό είναι το ευχαριστώ της Εραϊκής Κοινωνίας και του Διοικητή. Εκτός αυτού σας ανακοινώνω ότι το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή, μόλις μας βγάλουν σε αναστολή και δεν έχει η οικογένειά μου φαγητό, μας δίνει επίδομα. Εκεί θα πάμε. Αφού το θέλουνε, Τούρκους πολίτες θα μας κάνουν. Αυτή τη στιγμή η πανδημία, ο κορονοϊός είναι ένα πρόσχημα. Πίσω από αυτό κρύβονται οι άλλοι, οι οποίοι πήραν το ακαταδίωκτο. Έχουν το ακαταδίωκτο. Ο πολίτης πήρε την ευθύνη. Αφού πήρε την ευθύνη, μετά τον πετάμε στα σκουπίδια. Το έχω πει εκατομμύρια φορές, θα το πω άλλη μία. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Νομοτέλεια. Η ανεμβολία στη Γάλλη, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί και αυτοί από τα εστιατόρια, βρήκαν έναν απίστευτο τρόπο να διαμαρτυρηθούν. Κάνουν οικογενειακό φιλικό πικνίκ ακριβώς έξω από τα εστιατόρια, σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια. Οργανωμένα. Στο βίντεο μάλιστα που θα δούμε σε λίγο, από ό,τι φαίνεται, πιο πολλοί είναι οι καθήμενοι πελάτες των πεζοδρόμων παρά εκείνοι των εστιατορίων με τα άδεια τραπέζια. Αλό, Χωσέ Λαγκέρ. Ελληνιστή, λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Να κλείσουμε με ένα σχετικό θέμα, από Ελλάδα όμως. Τι λένε οι καταστηματάρχες ότι τους λέει ο κόσμος? Θα με χάσεις από πελάτη. Για πάμε να δούμε. Είναι δύσκολο να παίζουμε το ρόλο του ελεγκτή, λένε οι επαγγελματίες της εστίασης, σημειώνοντας ότι αρκετοί πελάτες τους απειλούν να μην ξαναπάνε στο μαγαζί τους αν δεν τους επιτραπεί η είσοδος. Θα με χάσεις από πελάτη αν δεν με αφήσεις να μπω για να φάω. Οπότε καταλαβαίνετε, όσο ήταν καλοκαίρι, μπορούσαν να πάνε να φάνε κάποιοι σε έναν εξωτερικό χώρο. Τώρα που θα χειμωνιάσει θα δυσκολέψουν πολύ τα πράγματα, όπως δεν μου δίνουν εύκολα την ταυτότητα για να μπορέσω να διασταυρώσω τα στοιχεία του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Πρέπει να υπάρχει ένα στάνταρ άτομο που να ελέγχει πώς θα μπουν μέσα. Δηλαδή σε περίπτωση που δουλεύουμε εδώ πέρα τρεις σερβιτόροι και χρειαστεί κάποιος να πάει να ανέβει πάνω. Δεν γίνεται άμα είναι μια παρέα 20 άτομα να ελέγξουμε 20 άτομα.